για τους ανθρώπους, κατά παράβαση των αρχών της αξιοκρατίας, της αναλογικότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη διοίκηση, αλλά και της αρχής της διαφάνειας. Κύριε Υπουργέ, στέλνετε στον κεάδα της ανεργίας ακόμη περισσότερους συνανθρώπους μας. Προσθέτετε ανέργους στο 1.400.000 ανέργων που ήδη καταμετρά αυτή η χώρα και εκδικήστε αδυσόπιτα και ανάλγητα τους ανθρώπους, τους νέους και τις νέες, τους άνδρες και τις γυναίκες που αγωνίζονται για τη ζωή τους και το ψωμί τους. Θέλετε να στείλετε στην ανεργία τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών που είναι εκεί και σας παρακολουθούν και ελπίζω να έρθει και ο κύριος Υπουργός Οικονομικών στην αίθουσα αυτή για να τους πει πώς την ώρα που τη στέλνει στην ανεργία φέρνει μία τροπολογία με την οποία χαρίζει πρόστιμα από φορολογικές παραβάσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις για πολλωστή φορά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, που τόσα μας είπατε για την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Πώς επιφυλάσσετε στον εαυτό σας το δικαίωμα να απολύεται τις καθαρίστριες, να απολύεται τους σχολικούς φύλακες, να απολύεται τους εργαζομένους, τους 23 φορείς που θέλετε να καταργήσετε και την ίδια ώρα να χαρίζετε αφιδώς και από το παράθυρο πρόστιμα χωρίς να έχει την ευθύτητα και την ειλικρίνεια εκείνος ο οποίος μεθοδεύει ξανά και ξανά την εισαγωγή στην Βουλή συγκεκριμένων τροπολογιών, να τις φέρει στην Επιτροπή, να συζητηθούν και να εξηγήσει τι αφορούν, ποια ύψη προστήμων και γιατί επιζητεί τη διαγραφή τους. Κύριε Υπουργέ, το νομοσχέδιό σας είναι μνημείο προχειρότητας, αδιαφάνειας, αναλγησίας. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιλέγετε να καταργήσετε φορείς και οργανισμούς που προσφέρουν εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό, πολιτισμικό έργο και που συνδέονται με την ιστορική μνήμη αυτού εδώ του τόπου. Την ίδια ώρα που επιδιώκεται την παράδοση όχι μόνο της ιστορίας, όχι μόνο της μνήμης, αλλά και των υποδομών της επικράτειας και της κυριαρχίας της πατρίδας μας σε εκείνους τους οποίους είστε και οι ίδιοι παραδομένοι. Σε εκείνους για τους οποίους βρίσκεται πάντα δικαιολογίες. Κατανόηση διατυπώσατε στις διατάξεις των νομοσχεδίων σας για τη δυσκολία των καναλαρχών. Κατανόηση και ψηφίσατε την άφεση φορολογικών υποχρεώσεων. Κατανόηση διατυπώσατε στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι εργολάβοι του ελληνικού δημοσίου, οι γνωστοί παραχωρησιούχοι. Και προβλέψατε υπαναχώρηση από ρυθμίσεις οι οποίες εξασφάλιζαν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Την ίδια ώρα λέτε να καταργηθεί το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, το οργανισμός εκείνος που ελέγχει όσο μπορεί την δραστηριότητα των κατασκευών των εθνικών δικτύων και να παραδοθούν οι πολίτες στο έλεος εκείνων που εισπράττουν κατά τρόπο ληστρικό διόδια επιδιοδίων σε απαράδεκτους δρόμους οι οποίοι δεν ικανοποιούν το συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη και του κάθε ανθρώπου να κινείται ελεύθερα εντός της επικράτειας της πατρίδας του. Καταργείται επίσης εκείνους τους οργανισμούς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους αρχαιολογικούς χώρους και με έργα ενοποίησής τους.
Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, διότι θέλετε να διευκολύνετε το ΤΑΙΠΕΔ να ξεπουλήσει ακόμα και την αρχαιολογική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τολμάτε να μεθοδεύετε την εκποίηση χώρων γύρω από την Ακρόπολη, τολμάτε να μεθοδεύετε την εκποίηση των προσφυγικών κατοικιών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και εμείς έχουμε πάρει θέση ευθέως. Και η Ρένα Ιδούρου και ο Γαβρίλος Αγγελαρίδης ευθέως κατά αυτού του ιστορικού και πολιτισμικού εγκλήματος, και απομένει να λύσουν τις διαφορές τους οι υποψήφοι του κόμματός σας σχετικά με το αν στηρίζουν αυτές τις εκποιήσεις ή αν αντιτίθενται σε αυτές. Να θυμίσω ότι και το Σκοπευτήριο και Σαριανής ακόμη έχετε επιχειρήσει να εκποιήσετε, και αυτό είναι δηλωτικό μιας πολιτικής η οποία αντιστρατεύεται την ιστορική μνήμη αλλά και τους ιστορικούς αγώνες αυτού του λαού, και γι' αυτό δεν είναι απορίας άξιον ότι θέλετε για λόγους συμβολικούς και μόνο να καταργήσετε οργανισμούς συνδεδεμένους με τους αγώνες της ελληνικής επανάστασης και φυσικά με το Μεσολόγγι. Το σύστημα το οποίο εμπνευστήκατε είναι ένα σύστημα του πιο σκληρού κομματικού κράτους, στο οποίο προϊστάμενοι πολιτικά διορισμένοι, κομματικά διορισμένοι, πολλοί εκ των οποίων εξακολουθούν να προείστανται μολονότι έχουν εκπνεύσει προπολού οι θητείες τους και δεν κάνετε τις διαδικασίες για να γίνουν οι νέες κρίσεις. Αυτοί λοιπόν οι προϊστάμενοι θα κρίνουν υποχρεωτικώς το 15% ως άχρηστους και το 25% ως άριστους σε μίαν δική σας εμπνεύσεως κατανομή των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία δεν εκπορεύεται από καμία μελέτη και από καμία γνώση, ιδεμή εάν κρίνατε από αυτούς που οι ίδιοι διορίζετε στις διοικήσεις δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, στις διοικήσεις του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στις διοικήσεις νοσοκομείων κλπ. Κλπ. Θα βλέπατε ότι έχετε σαφώς πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν διοριστεί, οι οποίοι, θα ήθελα κυρία Πρόεδρε μια μικρή ανοχή, οι οποίοι διώκονται ποινικά και για τους οποίους φέρνετε τροπολογίες επιτροπολογιών, ντροπολογίες επιτροπολογιών, προκειμένου να τους γλιτώσετε. Έλεγα ότι θα έχετε μάθει από το πάθημά σας, έχετε αποσύρει πολλές τέτοιες ντροπολογίες, όμως εκεί επιμένετε και δέχεστε την τροπολογία την οποία καταθέτει ο βουλευτής Σπυρίδων Ταλιαδούρος, με την οποία απαλλάσσονται από ποινικές διαδικασίες τα μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΒ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο τη δέχεστε? Είναι κατ' εφαρμογή της διάταξης την οποία σκανδαλωδώς ψηφίσατε στο νόμο 4141 του 2013, με ντροπολογία πάλι του Υπουργείου Δικαιοσύνης τότε, με την οποία απαλλάξατε των ποινικών ευθυνών τους διοικητές δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό αποκρατικοποίηση μέχρις ολοκληρώσεως της αποκρατικοποίησης. Αυτό είναι το σχέδιό σας για τη δημόσια διοίκηση, διαρκής απαλλαγή μετέρων από ποινικές και άλλες ευθύνες και κεάδας για τους σκληρά εργαζομένους, αυτούς που βγάζουν το ψωμί τους με υδρότα και αγωνιούν και τους οποίους εκβιάζετε, εκφοβίζετε και καταστέλλετε με ακραία αστυνομική βία, με χημικά και με αυταρχικές και αντιδραστικές πολιτικές. Είναι... Να, κλείστε παρακαλώ κύριε. Κλείνω κυρία Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Σύντομα. Προς ενημέρωση του σώματος και μόνο κυρία Πρόεδρε. Η τροπολογία για τις τριγωνικές συναλλαγές έχει έρθει και ξανά αποσυρθεί. Και είχε πει ο κύριος Τουρνάρας ότι θα έρθει να την εξηγήσει. Εξακολουθεί να κρύβεται. Η τροπολογία για το αεροδρόμιο και για τις συναλλαγές των τραπεζών είναι σκανδαλώδης.
Και χθες που ήταν οι εκπρόσωποι των τραπεζών στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κανένα λόγο και αναφορά δεν έγινε στην ανάγκη μιας τέτοιας τροπολογίας. Και τελευταίο και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας για την ανοχή. Καταθέσατε, λείπει ο κύριος Υπουργός, κατέθεσε ως δήθεν τεκμήριο για την αναγκαιότητα κατάργησης οργανισμών αποσπάσματα παραδοτέων έργων. Θα μας πει ο κύριος Υπουργός ποιος είναι ο ανάδοχος αυτών των έργων, γιατί τον κρύβει, πόσα πληρώθηκε, αν είναι ΜΚΟ και τέλος, ολοκληρώνω με αυτή τη φράση, και τέλος, τι σώει μελέτη είναι αυτή που έγινε σε 2 εβδομάδες και η οποία συνομολογεί ότι τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα, ήταν αντιφατικά και ήταν ανεπαρκή. Με αυτά θέλετε τελειώσει. Να εμφανίσετε το πρόσωπο της χρηστής διοίκησης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νικόλας